Κυρία Κομνηνάκα, αυτό που ένα από αυτά που έχουν εντυπωσιάσει και που έχω απομονώσει, γιατί έχω απομονώσει τρία σημεία τα οποία όλο το νομοσχέδιο νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σκληρό, αλλά τρία σημεία του πραγματικά μου φάνηκαν ιδιαιτέρως άσχημα για τους δανειολήπτες. Το τρίτο λοιπόν από αυτά είναι αυτή η ιστορία που έχει δικαίωμα κάποιος που χρωστάει και έχει υποθήκη το σπίτι του, να παραμείνει στο σπίτι του με ενίκιο, το οποίο πληρώνει στον δανειστή του για 12 χρόνια. Μετά από 12 χρόνια έχει δικαίωμα να πάρει ξανά το σπίτι του στην τιμή που θα έχει τότε, μετά από 12 χρόνια το σπίτι, αλλά τα ενίκια που έχει δώσει όλα αυτά τα 12 χρόνια δεν θα αφαιρεθούν από το ποσό. Είναι σαν να είχε με νίκη ούτε, και ξαφνικά θέλει να αγοράσει από την αρχή το σπίτι, το οποίο ούτε οτιδήποτε έχει καταβάλει μέχρι τότε για το δάνειό του. Ακριβώς. Α, ναι. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Ούτε ότι έχει καταλάβει με αυτό. Μου φαίνεται και παράλογο και εξοντωτικό. Στα δικά μου τα αυτιά, βέβαια. Αυτό γίνεται κατανοητό ότι δεν πρόκειται βέβαια για προστασία, για την παραμικρή προστασία της πρώτης κατοικίας. Και προσέξτε, η περίπτωση αυτή δεν αφορά τους πάντες. Για να μπορέσει κάποιος να μπει σε αυτή τη διαδικασία του να έχει τη δυνατότητα να νοικιάσει το σπίτι του ουσιαστικά, μιλάμε για τους πολύ ευάλωτους οφειλέτες. Δηλαδή για εκείνους με εισοδήματα κάτω των 7.000 ευρώ. Δεν μιλάμε για οποιονδήποτε έχει τη δυνατότητα, τέλος πάντων, ή θέλει να μείνει στο σπίτι του να πληρώνει ενίκιο. Μιλάμε για τους ευάλωτους οφειλέτες. Αυτή η κατηγορία είναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι ακόμα και αυτή η ιστορία που παρουσιάζεται, που προσπαθεί να παρουσιάσει η κυβέρνηση, ότι προστατεύει, όπως το έλεγαν χαρακτηριστικά, ότι μα δεν τους βγάζουμε από το σπίτι του, τους δίνουμε τη δυνατότητα να μένουν σε αυτό. Δηλαδή ότι τους κάνει ενοικιαστές στο σπίτι τους, να το πληρώσουν. Θα πληρώνουν ενίκιο με ένα ενίκιο που θα το ορίζει ο ιδιωτικός φορέας που διαχειρίζεται, γιατί ο φορέας αυτός που διαχειριστεί τα κίνητα είναι ένας ιδιωτικός φορέας που θα συσταθεί από τράπεζες, από πιθανόν κατασκευαστικές άλλες εταιρείες που ενδιαφέρονται από αυτά που λέμε φαντ, ναι, τα οποία είναι κυριότατα του εξωτερικού. Ξέρετε, και αυτοί θα ορίζουν το ενίκιο που θα πληρώνει ο ευάλωτος οφειλέτης για 12 χρόνια και σε οποιαδήποτε φάση θελήσει να αγοράσει το σπίτι του, μπορεί και πριν τα 12 χρόνια, αλλά σου λέει θα πληρώσει συν τα ενίκια μέχρι τέλος της 12ετίας, συν όσο οριστεί η αξία του σπιτιού από τον ίδιο τον φορέα αυτό που διαχειρίζεται. Αυτό δεν θυμίζει λίγο το πέναλτι που λέγανε οι τράπεζες, ότι αν έχεις ένα δάνειο και θέλεις να το πληρώσεις, να το εξοφλήσεις πριν από τη χρονιά που έχεις πει ότι θα εξοφληθεί κανονικά, σου βάζει μια τιμωρία η τράπεζα, και είχαν γίνει ιστορίες και ιστορίες τότε. Καταλαβαίνω. Αυτό δείχνει σε κάθε περίπτωση ότι δεν μπορούμε να μιλάμε, βέβαια δεν υπάρχει καμία συζήτηση για προστασία της λαϊκής στέγης, της κυρίως κατοικίας. Ξέρετε τι λένε όσοι αντιδρούν σε αυτό. Ναι, αλλά το σπίτι κάποιου που έχει πάρει δάνειο είναι κατ' ουσίαν, είναι νικάρι στο σπίτι του, γιατί το έχει υποθηκευμένο. Δικό του στην πραγματικότητα θα είναι αφού έχει αποπληρώσει το δάνειο. Το ακούω να το λένε συχνά αυτό οι άνθρωποι που υπερασπίζονται αυτού του είδους την πρακτική. Ναι, βέβαια, όταν αποπληρώνεις το δάνειο, δεν σου ζητάνε να το ξαναγοράσεις από την αρχή του σπίτι, για να κάνω ένα απλοϊκό επιχείρημα. Γιατί εδώ μιλάμε ότι θα πληρώσεις και τα ενίκια και ό,τι έχεις καταβάλει για το δάνειο, συν θα το αγοράσεις στην εμπορική του αξία που θα έχει στα 12 χρόνια. Δηλαδή, μπορεί να έχει εκτιναχθεί κιόλας η αξία του σπιτιού όταν θα το ξαναγοράσεις. Πιθανότητα. Αλλά εκτός από αυτό, εμείς, αν θέλετε, βάζουμε και τη διαχωριστική γραμμή, γιατί εμείς ως κόμμα κάναμε κριτική και σε τα προηγούμενα νομοθετήματα που υποτίθεται διαχειρίζονταν αυτό που λέμε το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος. Τα νόμο Κατσέλη και τα διάφορες, τέλος πάντων, κάθε φορά τροποποίησεις του που χειροτέρευαν, αν θέλετε, και το προστατευτικό πλαίσιο. Εμείς πού βάζουμε τη διαχωριστική γραμμή? Ότι κάθε τέτοια προσπάθεια που γίνεται από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα βάζουν στο επίκεντρο το πώς
θα διασφαλιστεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα, πώς θα εξασφαλιστούν οι τράπεζες και πώς θα δημιουργηθεί, ας θα καλλιεργηθεί αυτή η λεγόμενη κουλτούρα πληρωμών για να υπάρξει η δημοσιονομική πειθαρχία κλπ. Καμία πρόταση νόμου, πέρα από αυτή που έχει κατ' επανάληψη καταθέσει το ΚΚΕ και στη σημερινή αλλά και στην προηγούμενη κυβέρνηση, δεν βάζει το ζήτημα στην ουσιαστική απαλλαγή από μέρος των χρεών των υπερχρεωμένων λαϊκών οικοκυριών, των υπερχρεωμένων αυτοαπασχολούμενων, να διαγραφεί δηλαδή και τα ληστερικά τόκια και τα πανωτόκια που τα έχουν πληρώσει δύο και τρεις φορές τα δάνειά τους όσοι έχουν δανειστεί. Εννοείται ότι είναι πολύ μεγάλος ο τόκος. Και να γίνει ένα κούρεμα των χρεών, γιατί το γεγονός ότι έχουν φτάσει και προς τις τράπεζες βέβαια και προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί είναι ενδεικτικό. Μιλάμε για αν θέλετε προτιμάνε να μιλάνε για τα κόκκινα δάνεια στις τράπεζες και αποσιωπούνε τα μεγάλα βάρη και τα μεγάλα χρέη που υπάρχουν και προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Ξέρετε, από τα 233 δις ευρώ που είναι το συνολικά το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος, τα 106 δις είναι χρέη προς το κράτος, προς την εφορία, και 37 δις ευρώ χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό, αν θέλετε, τι δείχνει? Δείχνει και την τεράστια φορολογία που προηγήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και που έφερε σε αυτή την αδυναμία μαζικά τα λαϊκά στρώματα να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα μεγάλα φορολογικά βάρη, στα ένφια, στην εκτείναξη των ατομικών ασφαλιστικών εισφορών. Μιλάμε για τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία δυνατούν να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους εισφορές. Και βέβαια όλα αυτά σε μια περίοδο που οι μισθοί έπεσαν στα μισά, που εκτινάχθηκε η ανεργία. Άρα δημιουργήθηκαν συνθήκες που αντικειμενικά έφεραν σε αδυναμία μαζικά λαϊκά στρώματα να ανταποκριθούν στους φίλους τους, και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να ρυθμιστεί με άλλο τρόπο πέρα του να κουρευτεί ένα μέρος αυτών των χρόνων. Αλλιώς κάθε άλλη πρόταση θα ανακυκλώνει το πρόβλημα όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Θα φτάνει ο εργαζόμενος, ο αυτοαπασχολούμενος να μετράει δόσεις, 120 δόσεις στην εφορία, 120 δόσεις στα ταμεία, 240 δόσεις τώρα λένε, δηλαδή να κυνηγάει τις δόσεις. Και σήμερα βέβαια στην πιο ακραία εκδοχή του το σημερινό νομοσχέδιο σου λέει ποια θα είναι η δεύτερη σου ευκαιρία να σου ρευστοποιήσουμε τα πάντα, όλη την περιουσία, σπίτια, επαγγελματική στέγη, εργαλεία, τα πάντα, τα χωράφια τους, και να σου δεσμεύουμε για μέχρι και τρία χρόνια μεγάλο μέρος του εισοδήματός σου, και να βγεις μετά καθαρός και να ψάχνεις να κερδίσεις τον τζόκερ για να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Αυτή, κυρία Κομνηνάκα, με ρωτούν ακροατές εδώ, έχω τρία ερωτήματα, ακριβώς το ίδιο ερώτημα είναι στην ουσία. Είπαμε ότι οι ευάλωτοι θεωρούνται οι δανειολήπτες που έχουν εισόδημα το χρόνο μέχρι 7.000. Για αυτούς που δεν θεωρούνται ευάλωτοι. Έχει κάποιες προσαυξήσεις με βάση τα παιδιά. Για αυτούς που δεν θεωρούνται ευάλωτοι. Για αυτούς που δεν θεωρούνται ευάλωτοι, δεν υπάρχει καμία προστασία σήμερα της πρώτης κατοικίας. Και βέβαια σε αυτό έχουν συμβάλει τόσο η σημερινή όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση, που σήμερα βγήκε στα κεραμίδια και σήκωσε πολύ ψηλά τους αντιπολιτευτικούς τόνους. Αλλά δεν μπορεί να ξεχνάμε το πώς φτάσαμε τέλος πάντων στο να καταργηθεί εντελώς το προστατευτικό πλαίσιο της πρώτης κατοικίας, γιατί και η τελευταία, αν θέλετε, αυτή η πλατφόρμα του ΣΥΡΙΖΑ είχε πολύ περιοριστικούς όρους για το ποιοι θα μπορέσουν να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, και αν θέλετε άνοιξε και το δρόμο και με άλλα εργαλεία, και με τη δημιουργία των ηλεκτρονικών πληστηριασμών που διευκολύνει, επιταχύνει τις διαδικασίες για να μπορούμε πιο εύκολα και χωρίς να το παίρνει χαμπάρι, να το πούμε έτσι, και ο κόσμος να γίνονται οι πληστηριασμοί. Και βέβαια έφτασε μέχρι και στο σημείο να δημιουργήσει ιδιώνυμο αδίκημα, δηλαδή αυστηρότερη ποινική αντιμετώπιση αυτών που κινητοποιούνται για να προστατεύσουν, για να εμποδίσουν τη διενέργεια πληστηριασμού και να προστατεύσουν τη λαϊκή κατοικία, όπως έγινε τα προηγούμενα χρόνια και όπως και σήμερα, αν δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, ας πούμε την προηγούμενη εβδομάδα έγινε μια προσπάθεια στον Πειραιά να πληστηριαστεί η πρώτη κατοικία ενός εργαζομένου, και με
Και υπήρξε λαϊκή κινητοποίηση και τέτοια θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει για να εμποδίσει από εδώ και πέρα μια κατάσταση που δεν θα έχει κανένα όριο στο να βάζει στο χέρι τα μαζικά τα σπίτια του κόσμου, τα μικρομάγαζα, όλα αυτά τέλος πάντων που αφήνουν εντελώς απροστάτευτη και αυτή. Μία τελευταία ερώτηση, κυρία Κομνηνάκα, να παρακαλέσω. Πιστεύετε ότι μετά τον Δεκέμβριο τούτης δότης χρονιάς που θα λήξει αυτό το υπάρχον πλαίσιο προστασίας, θα δούμε σκηνές Ισπανίας, όπως λέμε, ανθρώπους να τους βγάζουν από τα σπίτια τους και να μένουν στον δρόμο? Το πιστεύετε? Με βάση, να το πούμε έτσι, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο, αυτό φαίνεται. Όμως εμείς λέμε ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να το επιτρέψουμε οι ίδιοι εργαζόμενοι, το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα. Θα πρέπει να αφήσει, αν θέλετε, αυτό το νόμο να μείνει στα χαρτιά. Γιατί πολλές φορές το λέμε σχηματικά, όμως πραγματικά θεωρούμε ότι ένας τέτοιος οδοστρωτήρας που δεν αφήνει κανέναν εκτός πλαισίου, όταν λέει ότι οποιοδήποτε, κάθε φυσικό πρόσωπο είναι πτωχευτικά ικανός, δηλαδή μπορεί η τράπεζα ή οποιοδήποτε φυλέτης, τέλος πάντων αν χρωστάει, καθυστερήσει για 6 μήνες πάνω από το 40% των οφειλών του, όταν αυτές ξεπερνάνε τις 30.000 ευρώ, μπορεί να τον κηρύξει σε πτώχευση και να οδηγήσει σε ρευστοποίηση όλη την περιουσία. Καταλαβαίνετε ότι δεν μένει κανένας εκτός του κάδρου. Άρα κάτι τέτοιο πρέπει να σημάνει συναγερμό στις ίδιες τις γειτονιές, όπου τέλος πάντων υπάρξει προσπάθεια να γίνει τέτοια πληστηριασμός ή να κατασχεθούν η περιουσία του κόσμου, των λαϊκών στρωμάτων, θα πρέπει να υπάρξουν μαζικά κινητοποίησεις που κάτι τέτοιο να μην τελειώσει. Κυρία Κομνηνάκα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.